Το είχα από παλιά έτσι, παιδιάρια. Εσείς είχατε συμμετάσχει σε πολλές τέτοιες μαράθωνες. Θυμήθηκα τα τις περνάει εύκολα η ώρα. Πώς αντέχετε τόσες ώρες εκεί πέρα. Δεν το καταλαβαίνεις. Μπούρου, 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 μπούρου. Περνάει εύκολα η ώρα. Όχι, γιατί ήταν μετά από τόσα χρόνια, έτσι κάναμε μια συνεδρίαση όπως τα παλιά η νεολαία του Πασόκα στην δεκαετία του 70. Οπότε είναι ωραία. Λοιπόν, ο καθένας είχε το ελεύθερο, μιλούσε 20 λεπτά. Δεν υπήρχε περιορισμός. Όχι. Καθίστε, ο πρόεδρος εκεί από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος. Δεν έφυγε. Ούτε μια στιγμή. Και όσοι σας διακαπνίζετε. Ούτε μια στιγμή. Βγαίναν έξω πιθανόν. Πόσοι ήταν εχθές δηλαδή όλοι αυτό το 12ωρο, πόσοι είσαστε περίπου? Ήταν καμία τριανταριά. Καμία τριανταριά. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση τη 12ωρη, το Πολιτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη, την Τετάρτη, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Και θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις ό,τι αφορά τη χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες. Οπότε θα ξεκαθαρίσει τότε την επόμενη εβδομάδα, εάν θα είναι σε ένα εξάμεινο ή αμέσως. Άκουγα από το πρωί στα ραδιόφωνα ότι δεν καταλήξαμε πουθενά, δεν καταλήξαμε, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ουσιώδη συζήτηση. Αυτό που λέτε είναι οποία... μια κατάληξη, ότι την άλλη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, εάν θα λυθεί και αμέσως. Και εκεί θα πει και τις επόμενες μέρες δηλαδή, θα πει και ο πρόεδρος του Πασόκ τις δικές του απόψεις ό,τι αφορά τον εαυτό του και την πορεία του. Συγγνώμη. Έχουμε το έθνος εδώ που έχει κωδικοποιήσει τις θέσεις, ας πούμε, των αυτών που πιθανόν θα είναι και υποψήφιοι, μερικών τουλάχιστον από αυτούς που θα είναι υποψήφιοι, δεν ξέρω. Παίρνει ζέλος να τελειώσουν όλα μέχρι 15 Ιανουαρίου. Αυτό είναι, διατυπώθηκε η θέση αυτή και, διατυπώθηκε, και εσείς τι λέτε? Ακούστε, διατυπώθηκε η θέση αυτή σε αντιδιαστολή με τις ανάγκες που έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή, ή θα πάμε σε μια διαδικασία, αυτή την έννοια είχε αυτό που είπε ο Βενιζέλος, ή θα πάμε σε μια διαδικασία άμεση για να μην εμπλακεί η υπόθεση των εσωτερικών διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ με την κρίσιμη εβδομάδα, τις κρίσιμες 2-3 εβδομάδες της διαμόρφωσης του PSI και της... Το συνδύασε με την 16 Ιανουαρίου μέχρι η Τρόικα, γι' αυτό είπε μέχρι 15. Το συνδύασε με τη διαπραγμάτευση του PSI και, και τις δόσεις επόμενες που είναι το κύριο έργο της κυβέρνησης Παπαδήμου. Μην το ξεχνάτε αυτό, το 80% είναι πάνω απ' όλα και η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα. Αυτό που θα πάρει, αν τα καταφέρει να πάρει αυτά, ουσιαστικά ομαλοποιεί την κατάσταση στη χώρα για τα επόμενα 2 χρόνια, 3 χρόνια. Ξέρετε μέχρι πότε θα είσαστε υπουργός? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε τις προηγούμενες μέρες ότι όσο να τελειώσει το έργο της αυτή η κυβέρνηση, το έργο της είναι συγκεκριμένο, είναι η διανοιακή σύμβαση, το PSI, όλα αυτά τα ζητήματα. Χρονικά δεν προσδιορίζεται απολύτως, αλλά είναι φανερό ότι μέχρι το Μάρτιο οπωσδήποτε θα μας έχουν πάρει αυτές οι διαπραγματεύσεις. Οπωσδήποτε. Γιατί εδώ ξέρετε, άλλα λέει ο κύριος Καρατζαφέρης, ένας εκ των εταίρων. Άλλα εντάξει, λέει ο κύριος Σαμαράς, άλλα λέει το Πασόκ, άλλα λέει ο κύριος Παπαδήμος. Κοιτάξτε, κάνουμε ένα πείραμα που δεν έχει ξαναγίνει έτσι στην Ελλάδα και δεν έχει ξαναπετύχει σίγουρα στην Ελλάδα. Και αυτό μοιραία έχει τριβές. Αλλά νομίζω ότι θα τις ξεπεράσουμε γιατί πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Έχουμε μπροστά μας αυτό το τεράστιο έργο. Δηλαδή, πρόκειται να πάρουμε στο τέλος αυτής της προσπάθειας 89 δισεκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε. Είναι τεράστια υπόθεση για την ελληνική οικονομία. Το θέμα είναι... Λίγο μετά τις 9.30 αναμένεται να περάσει ο Γέροντας Εφραίμ τις πύλες των φυλακών Κορυδαλλού, μετά την ολονύκτια διανυκτέρευσή του στον 7ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, και αφού νωρίτερα γύρω στις 8 το βράδυ είχε παρουσιαστεί στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του από την περασμένη Παρασκευή. Χθες το βράδυ ξεκίνησε, δηλαδή φτάνοντας στην Αθήνα, πήγε πρώτα στην εισαγγελία εφετών. Ναι. Είναι τυπική αυτή η διαδικασία. Δεν μπορούσε χθες το βράδυ να προφυλακιστεί. Οι φυλακές, να θυμίσω ότι κλείνουν με τις 3 του Ιουλίου. Δεν επιτρέπονται προφυλακίσεις όταν νυχτώνει. Και δεν μπορούσε ασφαλώς, γιατί η ώρα ήταν προχωρημένη. Mm-hmm. Διανυκτέρευσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι πληροφορίες λένε ότι θα τοποθετηθεί στην πτέρυγα εκείνη που κρατούνται όσοι είναι υπόδικοι για οικονομικά εγκλήματα. Mm-hmm. Και μένει ανοιχτό το θέμα εάν όταν θα είναι εντός της φυλακής θα μεταχθεί στο νοσοκομείο, διότι τον ακολουθεί στο νοσοκομείο των φυλακών, διότι τον ακολουθεί η ιατρική γνωμάτευση. Ακριβώς. Που λέει ότι χρήζει ιατρικών υπηρεσιών και μάλιστα σε ενδοκρινολογική κλινική. Mm-hmm. Γιατί έχει προβλήματα υγείας αυτού του τύπου. Υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα, υπάρχει ένα κλίμα, υπάρχει μια πολιτική κατάσταση γύρω από αυτό το θέμα. Πολλοί λένε ότι έχει και πολιτικές προεκτάσεις η υπόθεση του ηγουμένου Εφραίμ. Δεν ξέρω εσείς τι σχόλιο κάνετε. Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο.
Έκανα μια ανακοίνωση χθες μετά από όσα ακούσαμε αυτές τις μέρες. Ναι. Που είπα ότι μέχρι σήμερα ούτε έχω παρέμβει, ούτε πρόκειται να παρέμβω στη λειτουργία της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Ναι. Και θα ήθελα ιδιαίτερα τα δημόσια πρόσωπα να είναι πολύ προσεκτικοί. Τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω. Ναι, το θέμα είναι ότι έχει φτάσει και κοντά σας το θέμα αυτό, με την έννοια ότι ένα κόμμα τουλάχιστον ζητάει την παραίτηση του κυρίου Πεταλωτή. Δεν το κατάλαβα ποτέ γιατί. Αυτοί παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη ή στο έργο της δικαιοσύνης και βάζουν ένα θέμα πάλι στο κάδρο πολιτικών συζητήσεων. Mm-hmm. Τι έκανε ο κ. Πεταλωτή? Λένε, το ξέρετε το σκεπτικό. Ναι. Το ξέρετε τι λένε. Το σκεπτικό γνωρίζετε. Είναι τελείως στον αέρα. Επειδή κάποτε ως βουλευτής είχε ασχοληθεί και πριν από βουλευτής με αυτό το ζήτημα, σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθεί από υπουργό δικαιοσύνης. Αυτά είναι πρωτάκουσα πράγματα. Mm-hmm. Ας σεβαστούμε τους θεσμούς και τη λειτουργία της δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Mm-hmm. Τώρα, γιατί κύριε Υπουργέ, εσάς δεν σας κάνει εντύπωση, γιατί το θέμα τώρα αυτό της προφυλάκησης του ηγουμένου Εφραίμ έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις? Τι συμβαίνει, γιατί? Ούτε η ίδια υπόθεση βατοπεδίου δεν είχε τέτοια μεγάλη διάσταση. Δεν είχε. Είχε, δεν αμφισβητώ. Αλλά τότε είχαμε και πολιτικά πρόσωπα που κουβεντιάζαμε, που ήταν πολύ σημαντικό το θέμα. Και τώρα συζητάει όλη η Ελλάδα για τον γέροντα Εφραίμ. Γιατί έχει φτάσει το θέμα τόσο ψηλά? Κατά πολλούς είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από όλα. Εγώ δεν θα καθίσω να το αξιολογήσω. Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι γι' αυτό παρετήθηκε ή βρέθηκε στην ανάγκη να φύγει μια κυβέρνηση. Ναι. Του προηγούμενου, του κ. Καραμαλή. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την πολιτικολογία. Εσείς υπάρχει ένα φάκελο που πιστεύετε το σκάνδαλο αυτό, κύριε Υπουργέ? Υπάρχουν και άλλοι φάκελοι. Ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Υπάρχουν, έτσι. Όπως υπάρχουν και άλλοι φάκελοι για μεγάλα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, τη Βουλή για πολύ καιρό, την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Δική μου θέση είναι, και το ξέρει πολύ καλά η κυρία Μάνδρου που παρακολουθεί προσεκτικά τα ζητήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι το πρώτο σχέδιο νόμου που έφερα ως νέος υπουργός εδώ ήταν να φέρω ένα νόμο ότι οι υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος και ό,τι έχει να κάνει με αξιωματούχους σε σχέση με το παρελθόν αλλά και το μέλλον να τελειώνουν γρήγορα. Να ρίξουν μια ματιά και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, δείτε. Όλοι αυτοί για πινακίδες, Αλεξάνδρα. Ναι, Γιώργο, είναι πάνω από 60 άτομα στο σημείο που βρισκόμαστε. Υπάρχει φοβερή ένταση και αυτό. Τι ώρα έχετε? 6:30. Ποια θέση έχετε? Περίπου στο 60 σήμερα. Φανταστείτε από τις 6 το πρωί, 60. Βέβαια, οι άνθρωποι εδώ διαμαρτύρονται γιατί από χθες ήρθαν, η δουλειά τους δεν έγινε. Έγινε καινούργια λίστα. Και πάλι παραμένουν στη λίστα και θα περιμένουν τουλάχιστον ολόκληρη την ημέρα. Βλέπετε ότι μαλώνουν έτσι. Τι να κάνουν, μια φορά. Μέσα στα νεύρα οι άνθρωποι λέγονται. Όχι, 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 μια, 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 Θεσσαλονίκη, πάμε. Πήρα μου, αυτό είναι, γίνεται. Κοίτας τι γίνεται τώρα, κοίτας. Και είναι όλοι αυτοί για πινακίδες. Είναι όλοι για πινακίδες. Είναι 2 τα γραφεία εδώ στην εφορία Καλαμαριάς όπου βρισκόμαστε για να εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος. Είναι αδύνατον βέβαια να γίνει αυτό. Χθες μας ενημέρωσαν, Γιώργο, ότι πάλι παρέμειναν εδώ μέχρι και τις 5.30 το απόγευμα για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Δεν τα κατάφεραν βέβαια. Όλοι θα πρέπει να πούμε, Αλεξάνδρα, θα πρέπει να πούμε ότι αναμένεται σήμερα παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας κατ' επέκταση. Όπα, όπα. Εδώ κοιτάξτε. Λίστα λέει, τι λίστα. Έχουμε λίστα τώρα, από σήμερα. Γιατί υπάρχει λίστα? Θέλω να μπουν κάποιοι εκτός λίστας. Ναι, από εδώ είμαι εκθεσινή λίστα. Για την παράταση έχετε ενημερωθεί. Από τι θέση? Αλλά δεν είπατε εδώ τίποτα. Δεν τους ήρθε χαρτί, λέει. Δεν έχει έρθει ακόμα το χαρτί επίσημα, Γιώργο, για την παράταση. Γι' αυτό το λόγο και ο κόσμος... Παράταση για πινακίδες, ρε παιδιά, δεν δίνουνε. Παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας. Είναι το ίδιο, το ίδιο. Το ίδιο. Δεν υπάρχει. Ποιος να πιστέψεις τώρα? Να δούμε αυτή την κωμωδία που παίζεται στην Βόρεια Κορέα. Κοιτάξτε εδώ. Την προσπάθεια που κάνουν τα κορίτσια εδώ και τα αγόρια να κλάψουν για τον ηγέτη τους. Η εκπομπή βεβαίως συνεχίζεται μέσα στους δρόμους της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας, της Πιονγκιάνγκ. Και βλέπουμε κάτω από αντίξωες συνθήκες χιλιάδες πιστοί στο καθεστώς με το ζόρι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Και βλέπετε εδώ λοιπόν. Αν δεν κλάψεις, λέει ένας φίλος εκεί, θα σε καρφώσει ο γείτονας. Ότι δεν έκλαψες πολύ ή ότι δεν έκλαψες ή έκλαψες λίγο, ανάλογα. Θα σε καρφώσει στο κόμμα. Κανονικά εδώ, κοιτάξτε. Είναι απίστευτο έτσι. Τέτοιο γεγονός νομίζω ότι ίσως να μην ξαναζήσουμε. Και γι' αυτό αξίζει που προβάλλουμε περισσότερο, λέω, αυτές τις εικόνες και τις βλέπουμε σήμερα σε όλα τα ξένα δίκτυα. Έχουν συνδεθεί τα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου με την Βόρεια Κορέα και μεταδίδουν ζωντανά τις εικόνες. Αυτές βέβαια που θέλει το καθεστώς, έτσι.